Γεια, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρίνα, όσο με ξέρετε, και σήμερα σας καλέσω ίσως στη δεύτερη μέρα του Τσικουρμπέλας. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, βασικά θα ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα, 5 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ελπίζω αυτό να είναι κατανοητό. Το τελευταίο βίντεο θα είναι την ημέρα των Χριστουγέννων. Τέλος πάντων, πρώτη μέρα σας είπα την αγαπημένη μου συνταγή και μπισκότα και πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε γιατί είναι τέλεια πραγματικά. Έχω το βίντεο κάτω στην περιγραφή και κάπου εδώ πάνω στην οθόνη. Σήμερα λοιπόν θα σας πω τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες, κατά τη γνώμη μου φυσικά, για να δείτε τώρα τα Χριστούγεννα με τη ζεστή σοκολάτα στο τζάκι, άμα έχετε. Αυτές τις ταινίες μπορείτε να τις δείτε είτε στο YouTube, είτε στο Ταινίες Online, στο Γαμάτο. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες που μπορείτε να τις δείτε, θα τις έχω όλες κάτω στην περιγραφή, όσες ξέρω βασικά. Τέλος πάντων, για να μην αργάλω, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Η πρώτη ταινία και η καλύτερη ταινία που μπορείτε να δείτε τα Χριστούγεννα κατά τη γνώμη μου είναι το The Spirit of Christmas. Βασικά είναι για μια δικηγόρο που είναι εργασιομανής και έχει 3 εβδομάδες για να πουλήσει ένα σπίτι που υπάρχουν φαντάσματα μέσα. Πηγαίνει εκεί λοιπόν και γνωρίζει το φάντασμα, το ερωτεύεται, όμως εκείνο το φάντασμα μένει εκεί για περίπου 10 μέρες, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Μένει εκεί μόνο για κάποιο διάστημα τα Χριστούγεννα και μετά εξαφανίζεται. Γίνονται διάφορα και προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο για το πώς πέθανε εκείνος. Πρέπει να τη δείτε, σας παρακαλώ να τη δείτε. Η δεύτερη ταινία είναι το Home Alone. Δεν μπορούσα να μην βάλω αυτή την ταινία. Πιστεύω όλοι ξέρετε αυτή την ταινία, αλλά θα την εξηγήσω κάπως. Είναι για ένα μικρό που τον αφήνουν μόνο του στο σπίτι και προσπαθώντας να προστατέψει το σπίτι από κάποιους κλέφτες, κάνει διάφορα πράγματα. Όσοι δεν την είδατε, πρέπει να τη δείτε. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν την είδαν αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, πάμε στη τρίτη ταινία. Η τρίτη ταινία είναι το Elf. Τέλος πάντων, νομίζω υπάρχουν πολλά άτομα που το έχουν ακούσει. Είναι πραγματικά υπέροχη ταινία. Είναι για κάποιο μωρό που κατά λάθος μπαίνει στη σακούλα του Άγιου Βασίλη και πάει στο Νότιο Πόλο, όπου είναι τα ξωτικά και όλοι αυτοί. Μεγαλώνει σαν ξωτικό, χωρίς να ξέρει ότι είναι άνθρωπος. Και όταν το ανακαλύπτει, στεναχωριέται φυσικά, ο πατέρας του ξωτικό του λέει ότι πρέπει να πάει στον πραγματικό του πατέρα να τον γνωρίσει, στη Νέα Υόρκη, όπου και πάει. Ο πατέρας του φυσικά δεν τον πιστεύει ότι έχει ένα γιο που είναι ντυμένος σαν ξωτικό, αλλά σιγά σιγά τον μαθαίνει, τον βάζει στην οικογένεια και προσπαθεί να τους πείσει όλους ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Στο τέλος γίνεται ένα ατύχημα με τον Άγιο Βασίλη, πέφτει το έλκυθρό του, προσπαθεί εκείνος να το φτιάξει μαζί με τον Άγιο Βασίλη και τον αδελφό του, μέχρι που στην τελική σιγά σιγά όλοι ξεκίνησαν να πιστεύουν και πάλι στον Άγιο Βασίλη. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο, γι' αυτό δεν θα σας πω άλλες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ταινίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!